και δεν θέλετε να το κάνετε και στο παιδί σας, μετά από όσα είπε ο κύριος Μαζάνης. Πιστήκατε για να το κάνετε? Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στο γιατρό. Ναι, ρωτήστε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Σύμφωνα με τα αντισώματα που έχουν τα παιδιά από τη φύση τους, δεν μπορούν να καταπολεμήσουν αυτόν τον ιό? Εσείς πώς το βλέπετε? Γιατί πέρσι μας λέγανε οι λοιμοξιολόγοι ότι τα παιδιά δεν νοσούν. Μετά μας είπαν ότι νοσούν, αλλά πάρα πολύ ελάχιστα, ως ασυμπτωματικοί ασθενείς. Σήμερα μας βάζετε στη διαδικασία να τα εμβολιάσουμε. Τελικά τι ίσχυε? Ωραία. Πρώτα, την προηγούμενη χρονιά το στέλεχος του κορονοϊού, το πρώτο στέλεχος, πραγματικά δεν ενδιέφερε πολύ τα παιδιά. Το στέλεχος Δέλτα όμως είδαμε ότι άλλαξε συμπεριφορά. Τα παιδιά πια δεν είχαν ασυλία στον κορονοϊό, στο στέλεχος Δέλτα. Και άρχισαν να νοσούν και αυτά εξίσου όπως οι ενήλικες. Και βλέπουμε στην καταγραφή των κρουσμάτων καθημερινά, το 30% των περιστατικών είναι παιδιά. Άρα λοιπόν από άλλαξε και ο ιός. Άλλαξε ο ιός όπως μεταλλάξει. Από τη Δέλτα συγκεκριμένα, γιατί όχι από όλες τις μεταλλάξεις, από τη Δέλτα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή που τις μεταλλάξεις όμως, τις φέρνει το εμβόλιο. Δεν τις φέρνει η φυσική ανοσία. Να ολοκληρώσω την απάντησή στις ερωτήσεις που βάλατε. Βεβαίως. Και εδώ που μιλάμε μπορεί να προκύψει μια καινούργια μετάλλαξη, η οποία να είναι πολύ βαρύτερη για τα παιδιά. Πάμε τώρα στα αντισώματα των παιδιών. Βεβαίως και τα παιδιά έχουν αντισώματα για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλές ασθένειες, όπως και τον κορονοϊό. Υπάρχει όμως πάντοτε ένα ρίσκο. Μπορεί να το περάσουν ελαφριά. Υπάρχουν όμως στατιστικώς που βλέπουμε καθημερινά παιδιά τα οποία έχουν νοσήσει και έχουν νοσηλευτεί και έχουν ταλαιπωρηθεί στο νοσοκομείο. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μπει στη μονάδα θετικής θεραπείας και υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Αν λοιπόν ένας γονιός θέλει να ρισκάρει το παιδί του και να πει: εγώ θα το αφήσω στη φυσική ανοσία να το αντιμετωπίσει το παιδί μου, γιατί θεωρώ ότι το παιδί μου είναι γερό και θα τα βγάλει πέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι απόφαση του γονιού. Όταν όμως συμβεί στο δικό σου παιδί, είσαι 100%. Δεν είναι το 1% του παιδιού που θα αρρωστήσει, καταλάβατε. Και όταν υπάρχει το εμβόλιο, η επιστήμη έχει το εμβόλιο, έχει αυτό το όπλο, μετά πώς θα λογοδοτήσει κάποιος γονιός το παιδί του που θα είναι άρρωστο και θα είναι στη μονάδα και θα πει: μάνα, γιατί δεν με εμβολίασες? Εδώ υπήρχε το εμβόλιο. Να πούμε ότι δεν υπήρχε, μου την έδωσε ο Θεός την αρρώστια αυτή. Υπάρχει άλλη πλευρά όμως. Ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία εμβολιαστήκαν και χάσανε τη ζωή τους. 15-16 ετών έχουν σημειωθεί και αυτοί οι θάνατοι που δεν αναφέρονται. Εάν εσείς έχετε κάποια τέτοια στοιχεία επίσημα που να λένε τις παρενέργειες αυτές και τους θανάτους από τα εμβόλια και δεν είναι διαδόσεις και τα fake news που υπάρχουν, βεβαίως θα τα φέρετε στην εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου να τα παρουσιάσουν, να τα δούμε κι εμείς. Γιατί και εγώ είμαι ένας απλός παιδίατρος, ο οποίος για να λέει αυτά διαβάζω τις επίσημες μελέτες. Από πίσω μου με ακούνε οι επίσημοι φορείς που έχουν βγάλει αυτά τα αποτελέσματα, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, πάνω στις αποφάσεις αυτών υπάρχουν όλες οι αποφάσεις και οι εφαρμογές των φαρμάκων και των εμβολίων τόσα χρόνια. Δεν είναι που τα λέω μόνο εγώ. Άρα εμάς μας έχουν παρουσιάσει όλες αυτές τις μελέτες και δεν υπάρχουν μελέτες που έχουν αντίθετα αποτελέσματα. Θεωρείτε ότι είναι όλοι οι παιδίατροι, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ότι είναι όλοι σε ένα σκοτεινό σύστημα μπλεγμένοι να κρύψουν τους θανάτους των παιδιών από τα εμβόλια για κάποιο λόγο? Είναι όλοι σε μια θεωρία συνωμοσίας. Οποία... ακριβώς, ναι, δεν είπα αυτό. Ναι, θέλω αυτό να πω για ποιο λόγο να μην βγαίνουν προς τα έξω. Λοιπόν, λέτε ότι εσείς έχετε στοιχεία τα οποία δεν έχει κανένας άλλος όμως. Για θανάτους παιδιών από τα εμβόλια. Είπατε ότι γιατί δεν λέμε τους θανάτους παιδιών από τα εμβόλια. Βεβαίως. Γιατί έχουν βγει νοσηλευτές, έχουν βγει άνθρωποι που δουλέψαν στα νοσοκομεία όλη αυτή τη διάρκεια του 1,5 έτους, που ζήσαν από κοντά τον κορονοϊό. Υπάρχουν θάνατοι τώρα του 16χρονου πριν 2 μήνες. Έχει βγει νοσηλευτής και έχει πει ότι πέθανε παιδί από εμβόλιο? Έχουν πει ότι σημειώνουν... Δεν το γνωρίζουμε εμείς. Έχουν πει ότι έχουν σημειωθεί θάνατοι και παρενέργειες, τους οποίους δεν συμπληρώνουν στην καρτέλα όπως θα έπρεπε να συμπληρώνονται στις παρενέργειες. Πού να αυτά, να τα πούν δημόσια, δηλαδή αν υπάρχει στο ίντερνετ. Γιατί αν υπάρχει κάποιος ο οποίος του έχουν πει μη συμπληρώσεις την καρτέλα, να βγει να το πει. Εμείς εδώ είμαστε να τα ακούσουμε, να βγει ο άνθρωπος και να πει εγώ είμαι νοσηλευτής και μου ζήτησαν να μην το γράψω στην καρτέλα. Από το νοσοκομείο της Πάτρας, η υπεύθυνη του φαρμακείου.
Θα το ερευνήσουμε. Τι να σας πω. Για αυτή την περίπτωση, εγώ δεν θα διαδώσω τώρα τι λένε και τι δεν λένε, ποια είναι αλήθεια και ποια δεν είναι. Εγώ δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε ανακριτής να ψάχνω τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, τι είναι το αλήθεια και τι το ψευδές. Εμένα με ενδιαφέρει. Γιατί δεν τα λέμε γι' αυτό, γιατί δεν τα αποκαλύπτουμε. Ναι, μα δεν τα... ναι, λέτε... Σας είπα, αν υπάρχει θάνατος παιδιού 15χρονου από το εμβόλιο που δεν το αποκαλύψαμε, να μας το πείτε εσείς που είναι αυτά τα στοιχεία. Για το 16χρονο δεν το ξέρετε πριν από 2 μήνες. Ότι πέθανε παιδί από το εμβόλιο. Πού το έκανε και πέθανε από το εμβόλιο. Το βρήκανε το πρωί με ανακοπή. Δεν υπάρχει αυτή η είδηση. Ότι έχει βγει η Ελλάδα. Ότι είναι από το εμβόλιο, γνωρίζετε εσείς ότι είναι από το εμβόλιο. Ναι, δηλαδή... ο αδελφός του κιόλας βγήκε. Εγώ το είπα, ο αδελφός του το είπε. Ότι έκανε εμβόλιο το παιδί και πέθανε. Επειδή εμείς δεν το γνωρίζουμε ότι είναι από το εμβόλιο ο θάνατος του παιδιού, αν το γνωρίζετε εσείς, που μπορεί να έχετε, τι να σας πω, καλύτερη ενημέρωση και έχετε κάποιο στοιχείο πραγματικά να το μεταφέρουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την συζήτηση. Εγώ θέλω να πω κάτι τελευταίο, ότι επειδή είναι πολύ λεπτό, είναι λεπτό το θέμα των παιδιών και πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και υπεύθυνοι για αυτά που θα πούμε. Φέραμε, νομίζω, εδώ στην εκπομπή να σας ευχαριστήσω την πιο σοβαρή πηγή ενημέρωσης, έναν από τους πιο γνωστούς παιδιάτρους της χώρας. Τον ακούσαμε την άποψή του, ακούσαμε και τους ενδυασμούς σας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πολύ.